είναι η χειρότερη συμβολή που κάνει κανένας σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα να κρύβει τις αιτίες, το ποιος φταίει και το που πάνε τα πράγματα. Το έκανε με πολύ μαέστικο τρόπο ο κύριος Δήμαρχος, στρέφοντας τον κόσμο ενάντια στους Κορίνθιους. Κατά τη γνώμη μου, το κάνανε και οι παρεμβάσεις των αντιπάλων, τους εισαγωγικά ελέξεις, που δεν αναδεικνύανε και αυτοί ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα, πατριώτες, είναι προχωράει με πολλούς γοργούς ρυθμούς η ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων. Τα σχέδια διαχείρισης των υδάτινων πόρων που ήρθαν πριν από 6 μήνες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που ήσαν κάμποσοι τόμοι, που δεν τα είχε διαβάσει κανένας, που τα ψήφισε η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβούλιου, το προβλέπουν καραμπινάτα. Τρίτο ζήτημα. Η ίδια η περιφέρεια Πελοπόννησου έχει αποφασίσει με ΣΔΙΤ τα νερά του Ορδάνου. Θα τεχνητώσουν τα νερά της Τριμφαλίας, τα νερά της Τριφυλίας, τα νερά της Φορτινίας. Ποιον κοροϊδεύουν? Και για να ρωτήσω εγώ τώρα εδώ, γιατί ρε αγαπητοί φίλοι, δεν ενώνουμε τις δυνάμεις ενάντια σε αυτή την ιστορία που έχει γίνει με το Μαρούλι που πήρε τα 10 εκατομμύρια ευρώ και έγινε καπνός και χάθηκε και ο άνθρωπος στοίχιωσε, και θα πληρώσουμε άλλα τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα? Δεν θα έλυνε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα άνθρευσης, υδροφόρων, ρίζοντας κλπ. Της κορυφαίας άνθρωπος? Γιατί δεν βαράνε εκεί τα σφυριά και βαράνε στους αντίπαλους που είναι οι Κορίνθιοι? Γιατί δεν βαράνε τα σφυριά σε έργα που πρέπει να κάνει το κράτος? Και αφήστε τα κάτω από δοτικά, είναι ισχυρή φορολογία. Αρκετά πληρώνει ο κόσμος και άλλα τα από δοτικά. Στη ΔΕΗ τα από δοτικά, στο νερό τα από δοτικά, στα πάντα τα από δοτικά. Γιατί δεν ενώνουμε δυνάμεις λοιπόν? Έτσι ώστε σε μια περιοχή που έχει άφθονους υδάτινους πόρους, δύο μεγάλες λίμνες, ποτάμια, πηγές που γίνονται στη θάλασσα, γιατί δεν ενώνουμε δυνάμεις έτσι ώστε αυτά τα νερά να κρατηθούν? Η επιστήμη το έχει δείξει. Ήταν το δεξαμενές, δεν ο δεξαμενές. Ποιος θα τα κάνει αυτά? Μπορεί να τα κάνει οποιοςδήποτε δήμος, μικρός ή μεγαλύτερος? Όχι. Όχι. Ή θα τα κάνει αυτός με το ΣΔΙΚ, ο Μπόμπολας, ο Μαρούλης, ο δεν ξέρω ποιος, ή θα τα κάνει το κράτος? Με αυτή την έννοια, εμείς σας λέμε, σε αυτά που έρχονται, και δεν είναι τίποτα αυτό που κάνει η ιδιωτική εταιρεία, που μου λέει ένας κάτοικος, μα δίνει ψωμί σε 15, πόσο μου είπε, 18. Η ζημιά που γίνεται, δεν είναι τίποτα αν θα πάρει τη δουλειά ο Βίκος. Γιατί κανένας έλεγχος, γιατί πάρει από την εταιρεία που διακολείται. Γιατί κανένας έλεγχος δεν γίνεται σε αυτές τις εταιρείες εμφιάλους και τα λοιπά. Γιατί είναι διαλυμένες οι υπηρεσίες της περιφέρειας, τις αποκεντρωμένες, που είναι για να κάνουν αυτούς τους έλεγχους. Αν ξέρεις κάτι, πες το. Άρα, τι να ξέρω. Αφού σου λέει ο Βίκος θα την πάρει. Δεν το εργοστάσιο που είναι εδώ, που δουλεύει νύχτα μέρα. Και συνεχίζω και σας λέω, για να μην σας κουράζω. Εμείς αυτά που σας λέμε εδώ, θα τα πούμε και στους Κορίνθιους και τα λέμε παντού. Έχει μπει μπροστά η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των νερών, έρχονται μεγάλες καπιταλιστικές επενδύσεις, και αν δεν δούμε το δάσος και χτυπάμε το δέντρο, τότε θα πάθει η περιοχή χειρότερα. Γιατί κατά τη γνώμη μας, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν περσαίνει νερό, ρε παιδιά, που το είδατε το περίσσευμα. Δεν το βλέπετε ότι κάθε χρόνο, τελικά το νερό λιγοστεύει μέχρι εξαφανισμού, αν δεν γίνουν αυτά τα μεγάλα έργα που θα βοηθήσουν έτσι ώστε να συγκατηθούν τα νερά? Άρα ποιο περίσσευμα θα πάει στο Κιάκο? Εδώ οι ντόπιοι δεν θα μείνει τίποτα. Με άλλο βλέμμα, κατά τη μας πρέπει να τα δείτε. Σας είπα και μερικά παραδείγματα πώς είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είμαστε αισιόδοξοι, γιατί βλέπουμε ότι και για τέτοια μεγάλα προβλήματα σε τέτοιες μικρές κοινωνίες γίνεται μικρογραφία της κοκορμαχίας που γίνεται στην Βουλή τώρα με τον Μητσοτάκη, με τον Τσίπρα, με τον Παπαδρέου και τον Καραμαλή. Γεια σας, ευχαριστώ.